Καλημέρα και πάλι. Σε αυτό το δεύτερό μας διαδικτυακό μάθημα θα δούμε τη συνέχεια του προηγούμενου της μορφοποίησης ενός πίνακα του υπολογιστικού μας φύλου. Όπως θυμάστε, έχουμε ένα αρχικό πίνακα στον οποίο την προηγούμενη φορά στις περιοχές εδώ της στήλης ή των συνόλων γράψαμε τύπους και βρήκαμε τα αθροίσματα, όπως επίσης και στην γραμμή 18 εδώ, καθώς επίσης συμπληρώσαμε και τη στήλη α με τον αύξοντα αριθμό. Στη συνέχεια σήμερα θα δούμε πως αυτό τον πίνακα θα τον μορφοποιήσουμε, να τον φέρουμε σε αυτήν εδώ τη μορφή. Εδώ οι μορφοποιήσεις που μπορούμε να κάνουμε στους πίνακες του υπολογιστικού φύλου είναι βασικά δύο ειδών. Η μία μορφοποίηση είναι να μορφοποιήσουμε αριθμούς, όπως εδώ. Αυτή η μορφοποίηση που έχει γίνει εδώ είναι να βάλει αυτόματα μία τελεία στις χιλιάδες αλλά και στα εκατομμύρια. Η άλλη μορφοποίηση είναι να μορφοποιήσουμε λέξεις, φράσεις, κείμενο, όπως εδώ και εδώ. Ας δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα μία-μία τις μορφοποίησεις. Να δούμε πώς θα μορφοποιήσουμε αυτή την περιοχή με τους αριθμούς. Ας πάμε λοιπόν στο υπολογιστικό μας φύλλο να επιλέξουμε την περιοχή όλη αυτή με τους αριθμούς. Εδώ πάνω στη γραμμή εργαλείων υπάρχουν κάποια κουμπάκια για να κάνουμε τις μορφοποίησεις των αριθμών γρήγορα, όπως αυτά εδώ, αλλά υπάρχει και από το μενού μορφή αριθμός, όπου έχουμε πάλι περισσότερες επιλογές. Η επιλογή που θέλουμε εμείς εδώ είναι αυτή, όπως βλέπετε, που βάζει τελεία στις χιλιάδες ή αυτή, αλλά σε εσάς πιθανόν, επειδή δεν το έχετε ξαναχρησιμοποιήσει, να μην υπάρχει αυτή η επιλογή εδώ πέρα, οπότε θα πάμε στις περισσότερες μορφές και θα πατήσουμε προσαρμοσμένη αριθμητική μορφή. Κάπου εδώ μέσα σε αυτή τη λίστα θα είναι και η μορφή αυτή που θέλουμε. Αν δεν είναι, μπορούμε εδώ πάνω να την πληκτρολογήσουμε. Τούτη εδώ. Το παρελογραμμάκι με shift και 3, κόμμα, άλλες δύο φορές το παρελογραμμάκι και ένα μηδενικό. Και πατάω εφαρμογή. Ή αλλιώς θα μπορούσα να το επιλέξω και από εδώ. Οπότε βλέπω λοιπόν ότι η μορφοποίηση των αριθμών πραγματοποιήθηκε, μπήκε η τελεία ως διαχωριστικό στις χιλιάδες και στα εκατομμύρια. Ας δούμε στη συνέχεια τις μορφοποίησεις των κελιών που έχουν κείμενο. Και πρώτα απ' όλα πάμε στον τίτλο του υπολογιστικού μας φύλου, να δούμε πώς θα τον κάνουμε να απλώνεται έτσι. Ας πάμε λοιπόν στο κελί α1, όπου έχουμε γράψει, όπως θυμάστε, τη φράση αυτή, τον τίτλο του πίνακα. Η πρώτη μορφοποίηση που θα κάνουμε εδώ θα είναι να ενοποιήσουμε όλα αυτά τα κελιά τα 5 από το α1 μέχρι το ε1 και να τα συγχωνεύσουμε, να κάνουμε ένα κελί. Τα επιλέγω λοιπόν έτσι και μετά πάω εδώ και πατάω το κουμπάκι αυτό που λέει συγχώνευση κελιών. Τώρα όλα αυτά τα 5 κελιά έγιναν ένα κελί. Η δεύτερη μορφοποίηση είναι να τοποθετήσω στη μέση οριζόντια στήχηση στο κέντρο και μετά να μεγαλώσω τα γράμματα ώστε να είναι καλύτερα σαν τίτλος. Το χρωματάκι θα μπει από το κουμπάκι του χρώματος γεμίσματος, από εδώ. Βάζω ένα απαλό χρωματάκι και στη συνέχεια θα βάλω και μία γραμμή γύρω γύρω έτσι, πατώντας αυτό το κουμπάκι. Αυτή η γραμμή λέγεται περίγραμμα και βάζω ένα περίγραμμα λοιπόν. Από εδώ μπορώ να διαλέξω και το χρώμα του περιγράμματος. Βάζω ένα μαύρο περίγραμμα τώρα εγώ. Συνεχίζοντας τώρα τις μορφοποίησεις,
πάω σε αυτά τα κελιά που έχουν τους τίτλους των στυλών, τις επικεφαλίδες τους. Μπορώ να τα κάνω πιο έντονα, μπορώ να τα στοιχίσω στο κέντρο, να τους βάλω ένα χρώμα γεμίσματος λίγο διαφορετικό. Το ίδιο μπορώ να κάνω στη γραμμή με τα σύνολα, θα βάλω πιο έντονα. Εδώ θα μπορούσα να βάλω ένα χρώμα κειμένου, έτσι. Στα σύνολα εδώ μπορώ επίσης να βάλω ένα απαλό χρώμα, κατά αυτόν τον τρόπο. Αποφεύγω την πολυχρωμία βέβαια, γιατί θα γινόταν πολύ παρδαλό ύστερα το φύλλο μου, ο πίνακάς μου. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε ένα ευανάγνωστο πίνακα και θα ολοκληρώσω βάζοντας περιγράμματα στην περιοχή αυτή εδώ με το κουμπάκι των περιγραμμάτων και στην περιοχή αυτή εδώ πέρα. Από εδώ μπορώ να διαλέξω να βάλω και άλλα περιγράμματα, όχι σε όλα τα κελιά. Μπορώ να βάλω μόνο μέσα ή μόνο απ' έξω, όπως βλέπετε, ή αν πατήσω τούτο καταργώ τα περιγράμματα, τα διαγράφω στην επιλεγμένη περιοχή. Βάζω λοιπόν και εδώ και έτσι έχουμε τελειώσει και έχουμε μορφοποιήσει το φύλλο μας. Εδώ τώρα έχω και μια δεύτερη άσκηση για σας, τα έξοδα του πρώτου τριμήνου. Μπορείτε να φτιάξετε αυτό το πίνακα σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Ο τίτλος έξοδα αλφα τριμήνου είναι στο α1, αλλά μετά έχει γίνει συγχώνευση σε αυτά τα 5 πάλι κελιά και στήγηση στο κέντρο κλπ. Αυτή λοιπόν είναι η ασκησούλα. Θα δημιουργήσετε τις μορφοποιήσεις όλα αυτά, θα κάνετε ό,τι είπαμε στο σημερινό μάθημα. Θα βάλετε στα άσπρα κελιά δικούς σας αριθμούς, δικά σας ποσά. Αν δεν ξέρετε, βάλετε φανταστικά ποσά από το μυαλό σας ή ρωτήστε κάποιον από το σπίτι. Στις περιοχές με το κίτρινο θα βάλετε τους γνωστούς τύπους για να προσθέσετε εδώ οριζόντια και εδώ κατακόρυφα στο σύνολο, όπως κάναμε και στο προηγούμενο υπολογιστικό φύλλο. Καλή επιτυχία!